Ο πρόεδρος του Εκπολιστικού Συλλόγου του Νεοκάστρου, Δημήτρης Βασιλόπουλος, στην ομιλία του στην γιορτή των Βλάχων, σημείωσε ότι ο Δήμος Ναυπάκτου οφείλει χρήματα που είχε υποσχεθεί στο Σύλλογο. Αλλά όπως είπε ο κ. Βασιλόπουλος, αυτά πήγαν για άλλους σκοπούς. Θεώρησαν καλό το 2008 που ήταν πάλι χορηγός με το θα σας δώσουμε στο τάξιμο άλλα 5.000 να μην κόψουν ποτέ το ένταλμα. Τους περίμενα μέχρι και σήμερα το πρωί να μου κάνουν ένα τηλεφώνημα. Δυστυχώς δεν έγινε. Δεν είναι πρωταπηλιάτικο ψέμα, αγαπητέ Θανάση. Δεν θα τα δεις ποτέ τα λεφτά αυτά. Τα φάγει η μαρμίτα, πάνω εκεί που μαγειρεύαμε. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι η μαρμίτα, ας ρωτήσουν. Δεν πειράζει. Ας μην είναι. Ας μην το έκαναν. Εγώ θα ευχαριστήσω την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κύρια τον Ομάρχη, τον κύριο Θήμιο Τσόκο. Ήταν εδώ το πρωί, μας θύμισε, αλλά λόγω ενηλικιωμένων υποχρεώσεων ανακάστηκε να φύγει. Εγώ τον ευχαριστώ. Όχι τον ευχαριστώ μόνο για τη χορηγία του, αλλά τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη μεγάλη παρέμβαση που έκανε πέρυσι, ώστε να μην απενταχθεί το έργο των 790.000 ευρώ που είχε διασφαλίσει ο κύριος Νταουσάλης ως δήμαρχος, που κάποιοι ήταν έτοιμοι να το δώσουν να πάει αλλού, για να μην κάνουν αυτόν τον δρόμο που κάποιοι ήρθατε σήμερα. Υπάρχει δέσμευση από τον κύριο Σόκο, και δεν το λέω για να παραπλανήσω κάποιους, υπάρχει δέσμευση. Από τη στιγμή που η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πάρει κάποια χρήματα από αυτά που τους χρωστούνται, είναι το πρώτο έργο το οποίο θα εντάξει ο κύριος νομάρχης. Τον ευχαριστώ και πιστεύω ότι θα το υλοποιήσει. Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου στην ομιλία του, αφού δήλωσε ικανοποιημένος από την προσέλευση του κόσμου, τόνισε ότι τα χρήματα αυτά που έχουν αποδέχτη τον Σύλλογο του Νεοκάστρου θα πληρωθούν όταν υπάρξουν τα κατάλληλα παραστατικά. Ενώ τα πνεύματα οξύνθηκαν, όταν ο Δήμαρχος τόνισε ότι η Νομαρχία θα πρέπει επιτέλους να κάνει ένα έργο στην περιοχή αυτό της οδοποίησης. Βλέπουμε και προσπαθούμε για την ανάπτυξη, όλων των τοπικών διαμερισμάτων. Φέτος ήρθαμε από ένα νέο δρόμο, ο οποίος ολοκληρώθηκε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Έναν δρόμο που ήταν πάγιο έτοιμα του Νεοκάστρου και ο οποίος έχει υλοποιηθεί σχεδόν σε ολόκληρο το μέγεθός του. Αυτό που λείπει, όπως γνωρίζετε τώρα, είναι η ασφαλτόστρωση, κάτι για το οποίο σίγουρα θέλουμε τη σύμπραξη και τη βοήθεια και την ομαρχία. Αν δεν την έχουμε, θα προχωρήσουμε και θα το φτιάξουμε μόνοι μας αυτό το δρόμο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όσον αφορά κάποια πραγματάκια που μου μεταφέρθηκαν, ήθελα να πω ότι στηρίζουμε όλους τους συλλόγους, αυτό το γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας. Σαφέστατα όμως όλες οι ενισχύσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από παραστατικά. Όταν έρχονται τα παραστατικά, πληρώνονται κιόλας. Τέλος ήθελα να πω ότι για άλλη μια χρονιά, σε αυτό το πανέμορφο τόπο, πιστεύω ότι προχωράει και αυτός ο τόπος μπροστά. Ήδη το Νεόκαστρο πρέπει να αποκτήσει τη διάσταση που του αρμόζει και λόγω της ιστορίας του, αλλά να αποκτήσει και την τουριστική προοπτική, κάτι την οποία δεν έχει. Στη νέα προγραμματική περίοδο θα δοθεί ευκαιρία να δημιουργηθούν ιδιωτικές επενδύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ετοιμάζεστε για να μπορέσουν ντόπιοι άνθρωποι, ντόπιοι επιχειρηματίες να επενδύσουν και στο Άνω Νεόκαστρο. Δίνεται η δυνατότητα, δίνεται και η χρηματοδότηση. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε. Θα ήθελα τέλος να κλείσω ότι πιστεύω ότι μέσα στην τετραετία αυτή ο δρόμος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε και τη στήριξη και άλλων φορέων, όπως της Νομαρχίας, όπου δεν βλέπω σήμερα να είναι εδώ ο κύριος Νομάρχης. Αν ήταν εδώ θα του ζητούσα να κάνει ένα έργο επιτέλους και στην Ναύπακτο. Να φτιάξει έστω τον δρόμο του Νεοκάστρου, μόνο την ασφαλτοτάπητα.